και αγαπημένοι μου, καλησπέρα σας. Έχω ένα ύφος πάρα πολύ σκεπτικό και έκπληκτο. Και όμως, αυτή είναι η σχέση του με τη μάνα του. Η φίλη δεν έβαλε τίτλο στο mail της, αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω άλλο τίτλο εκτό από αυτό. Αχ, πάμε να ακούσουμε. Κυρία Θέκλα μου, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και που μας βοηθάτε στα θέματά μας. Αγάπη μου. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ελπίζω να μην σα κουράσω. Είμαι 21 χρονών. Είναι ένα κορίτσι 21 χρονών που γράφει αυτό το mail. Οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν στην εφηβεία. Ήταν πολύ άσχημο το διαζύγιο και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Στο σχολείο δεν τα πήγαινα καθόλου καλά, δεν τα κατάφερνα. Έχω μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Γράφει πάρα πολύ ωραία όμω. Όταν ήμουν μικρή είχα θέμα ακοής επίσης. Για να καταλάβω τι μου έλεγαν έβλεπα τα χείλη των άλλων, δεν άκουγα καλά. Η μαμά μου πάντα μου έλεγε να πάμε το παιδί, η μαμά μου πάντα έλεγε στον πατέρα μου να πάμε το παιδί στην Αθήνα να δούνε τα αυτιά του γιατί δεν έβλεπε ότι δεν άκουγα. Τέλο πάντων, με τα πολλά με πήγε μόνη τη στην Αθήνα στο νοσοκομείο και όταν ήμουν στο δημοτικό έκανα χειρουργείο στα αυτιά μου. Πρώτη φορά στο νοσοκομείο, μετά από το χειρουργείο, άκουσα πως έκανε το περιστέρι και τα πουλιά. Αγάπη μου εσύ. Άκουσα δηλαδή για πρώτη φορά πως κελαϊδά ένα πουλί. Τραγικό. Όχι δεν ήταν τραγικό, ήταν χαρούμενο το ότι μπόρεσε να ακούσεις. Τραγικό ήταν που δεν μπορούσε πριν. Στο σχολείο, επειδή δεν ήξερα να μιλάω, επειδή δεν άκουγα, είχα μείνει πολύ πίσω στα μαθήματα. Ακόμα δηλαδή δεν ξέρω τα βασικά αριθμητική πρόσθεση αφαίρεση να δίνω τα ρέστα και άλλα. Ακόμα μετράω με τα δάχτυλα και ντρέπομαι πολύ. Αγάπη μου και εγώ κάποιες φορές μετράω με τα δάχτυλα. Δεν είναι κακό να μετράει κάποιο με τα δάχτυλα. Είναι ντροπή. Προσπαθώ πάρα πολύ να μάθω ότι δεν ξέρω, αλλά δεν τα θυμάμαι μετά. Όταν υπάρχουν μαθησιακέ δυσκολίε, δεν είναι επειδή δεν προσπαθεί ο άνθρωπο που δεν μαθαίνει, είναι λόγω προβλημάτων. Προβλημάτων δομικών στον εγκέφαλο και προφανώ εσύ το γεγονό ότι είχε μείνει χωρί ακοή για τόσα χρόνια να επηρέασε την ανάπτυξή σου. Μικρή στο σχολείο, όλοι με κορόιδευαν επειδή είχα και παραπάνω κιλά και με έλεγαν βόδι, χοντρίοδο, στρωτήρα και όλα αυτά τα ωραία που λένε σε τέτοιε περιπτώσει οι απέση. Από μικρή μέτρεχα σε ψυχολόγου και ένιωθα πολύ άσχημα. Κατάφερα όμως να τελειώσω το σχολείο και να σπουδάσω κάτι. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο. Δεν λέω ότι σπούδασες για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Τώρα περιμένω να κάνω την πρακτική, μα αλλά με τον κορονοϊό δεν έχω ξεκινήσει ακόμη. Πάντως αγαπάω πάρα πολύ αυτό που έχω σπουδάσει και από μικρή μου άρεσε αυτή η δουλειά. Πάλι δεν λέω τη δουλειά για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο ζουμί. Γνώρισα έναν άνθρωπο μεγαλύτερό μου και μετά από λίγο καιρό ήμασταν μαζί. Έμενα σπίτι του με τη μαμά του, με τη μαμά του, ο οποίο τώρα είναι άνω των 40, 20 χρόνια μεγαλύτερο δηλαδή. Ο πατέρα του έχει φύγει από τη ζωή πολλά χρόνια τώρα, δεν έχω γνωρίσει τον πατέρα του. Είμαστε δυόμιση χρόνια μαζί. Ποτέ στη ζωή του δεν του έλειψε τίποτα, τα είχε όλα. Μιλάει για το φίλο σου. Έχει ταξιδέψει πολύ. Γενικά ό,τι ήθελε το είχε πάντα. Η μαμά του του κάνει ακόμα όλα τα χατήρια και νομίζω ότι τον έχει κακομάθει λίγο. Πολύ. Αλλά τέλος πάντων όμως τον αγαπάω πολύ. Έχει πολλές γνώσεις ο φίλος μου και η μητέρα του ενώ εγώ δεν έχω αλλά ο δικηγονής μου. Όταν πήγα στο σπίτι του να μείνω εκεί με τη μαμά του είδα ότι δεν έχει δικό του χώρο και κοιμάται μαζί με τη μαμά του, λες και είναι πέντε χρονών. Μα ούτε πέντε χρόνια είναι υγιές να κοιμούνται μαζί με τη μαμά τους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το σπίτι είναι πολύ μικρό, αλλά θα μπορούσε να κοιμάται στον καναπέ, βεβαίω. Ολόκληρο άντρα και κοιμόταν με τη μάνα του στο ίδιο κρεβάτι. Λέω τι γίνεται. Εγώ κοιμόμουν στον καναπέ μόνη μου και εκείνο κοιμόταν στο δωμάτιο και στο ίδιο κρεβάτι με τη μαμά του. Πολύ άσχημα. Τεράστια κόκκινη σημαία. Τεράστια να Ούτε η γυναίκα του να ήταν. Ήμασταν στο σαλόνι μια μέρα με κλειστή την πόρτα και όπω καταλαβαίνετε κάναμε σεξ. Εκείνη ήθελε να πει κάτι στο γιο τη, είδε την πόρτα κλειστή και άνοιξε την πόρτα. Εγώ ντράπηκα πολύ εκείνη τη στιγμή και ο φίλο μου δεν τη είπε τίποτα. Μου είπε ο φίλο μου ότι δεν τη νοιάζει αν κυκλοφορώ και γυμνή, ότι δεν έχει τέτοια θέματα. Εγώ όμω είχα και του το είπα. Με τα πολλά τη είπε από εδώ και πέρα να χτυπάει την πόρτα. Το αυτονόητο τη είπε με τα πολλά δηλαδή. Δηλαδή αυτό δεν είχε πρόβλημα να έρθει η μάνα του και να το βρει μαζί σου στο σαλόνι να είστε σε κατάσταση χωρί τα ρούχα σα και να κάνετε ό,τι κάνατε. Δεν ένιωθα καθόλου άνετα εγώ. Τι τέλο πάντων εκείνη γυρνούσε κυριολεκτικά με το βραγί μπροστά σε μένα και το γιο τη. Έχω κι εγώ ένα αδερφό, αλλά ό,τι κοιμάται με τη μάνα μου, ούτε η μάνα μου είναι μισόγυμνο τον αδερφό μου μαζί τη στο σπίτι. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Του είπα ότι θέλω να κοιμάμαι μαζί του και έτσι αποφάσισε να δώσει ένα ποσό και να αγοράσει ένα στρώμα. Πολλέ φορέ μου χτυπάει ότι πήρε το στρώμα να κοιμάται μαζί μου και μόνο ή και μόνο του, λε και μου έκανε και χάρη. Εναι, έφυγε από το κρεβάτι τη μανούλα τώρα. Τώρα είναι δυνατόν να κοιμάται κάθε μέρα στο ίδιο κρεβάτι με τη μάνα του για χρόνια, λε και είναι δύο χρονών. Τι να πω, Αν κάνω κάποιο λάθο σε αυτό να μου το πείτε. Ό,τι να είναι. Αγάπη μου, είναι αρρωστημένο ένα άνδρα 40 χρόνων να κοιμάται με τη μάνα του στο ίδιο κρεβάτι. Όπω είναι αρρωστημένο ένα άνδρα 30 χρόνων να κοιμάται με τη μάνα του στο ίδιο κρεβάτι. Ένα άνδρα 20 χρονών ή ακόμη και ένα έφηβο 12 χρονών ή ακόμη και ένα παιδί 5 χρονών δεν είναι καλή ιδέα να κοιμάται με τη μάνα του στο ίδιο κρεβάτι. Η μόνη περίοδο που είναι φυσικό και κατανοητό να κοιμάται ένα αγόρι με τη μάνα του στο ίδιο κρεβάτι είναι όταν είναι βρέφο και θυλάζει. Δηλαδή στου πρώτου μήνε τη ζωή του και κοιμάται με τη μάνα του στο δύο κρεβάτι για να θυλάζει κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Αυτή είναι η μόνη περίοδο που είναι normal να κοιμάται ο γιο με τη μάνα. Τέλο πάντων, η μαμά του πάντα μου έλεγε όταν ο φίλο μου κοιμόταν τα καλύτερα για το γιο τη. Βέβαια, πρέπει να κοιμόταν αρκετά αυτού, ε? Στον ύπνο το ρίχνε. Αν και μου άρεσε που τον αγαπάει πραγ... πραγματικά, αν και μου άρεσε που τον αγαπάει πραγματικά, αρρωστημένα νομίζω τον αγαπάει κόρη, όχι πραγματικά το οποίο εγώ δεν το έχω νιώσει από τους δικούς μου. Ποτέ δεν μου είπε κάποιο αρνητικό του, μόνο τα θετικά του μου έλεγε. Μέχρι και την πρώτη μας εκδρομή πήγαμε με τη μαμά του και μείναμε στο ίδιο δωμάτιο. Ούτε να κάνω σεξ με το φίλο μου δεν μπορούσα καθόλου άνετα. Στο σπίτι η μάνα του με πρόσβαλε συνέχεια για τις γνώσεις μου και έκλαιγα. Μετά από λίγο καιρό και ο φίλος μου με λέει άχρηστη και ότι δεν ξέρω τίποτα και ότι είμαι ένα ζώο και ότι και ένα δίχρονο δι, χρονο, παιδάκι αν το πιάσει και το ρωτήσει κάτι σχετικά με τις γνώσεις θα ξέρει πιο πολλά από μένα. Και ακόμη είσαι μαζί του κορίτσι μου, ακόμη είσαι μαζί με αυτό τον να... απέσιο άνθρωπο που σε κακοποιεί με αυτούς τους τρόπους, τον αρρωστημένο. Κάθε μέρα να ρωτιέμαι τι αξίζω και ότι δεν ξέρω τίποτα. Με έχουν κάνει να αφισβητώ τον εαυτό μου επειδή δεν έχω γνώσεις. Πρέπει να φύγεις από αυτόν άμεσα. Επειδή είχαμε και άλλα προβλήματα που μέναμε μαζί με τη μάνα του, βρήκα ένα φοιτητικό σπίτι και κάνω ό,τι θέλω χωρί να δώσω λογαριασμό πότε θα κάνω μπάνιο, πότε θα ξεριστώ, πότε θα φάω και πότε θα κοιμηθώ. Όταν έμενα στο σπίτι του και έκανα μπάνιο, η μάνα του ερχόταν και μου έκλεινε το φω, λε και καθόμουν πολλή ώρα. Δέκα λεπτά έκανα μπάνιο και το έκανε θέμα, λε και έκανα καμία ώρα. Μου έλεγε για οικονομία, λε και εξόδευα πολλά, ενώ εγώ είχα πει στο φίλο μου ότι αν είναι να πληρώνω εγώ κάποιου λογαριασμού για να συνεισφέρω, δεν το δέχτηκε όμω. Ο φίλο μου ποτέ δεν τη έλεγε τίποτα, αλλά ούτε η μάνα του του έκανε τέτοιε παρατηρήσει όπω εμένα. Και πολλέ φορέ μου έλεγε πράγματα που με πείραζαν πολύ. Και έτσι πήρα την απόφαση να μείνω σε δικό μου χώρο, χωρί να δώσω λογαριασμό θα κάνω μπάνιο πόση ώρα. Πότε θα ξυρίζουμε και πότε θα κοιμάμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώ να του πω να ασχολείται και μαζί μου εκτό από τη μαμά του. Και όταν με κοροϊδεύει για τι γνώσει μου, τι να του πω για να σταματήσει αυτό που κάνει. Ποιο είναι ο πιο ωραίο και σωστό τρόπο για να του πω. Ευχαριστώ πολύ. Με χτίμησε να είστε πάντα καλά με αγάπη. Δεν έχει ωραίο και σωστό τρόπο για να του πει μια μούτζα του δίνει έτσι. Έτσι μια μούτζα. Και σε αυτόν και στη μάνα του. Και κόβει λάσπη. Τι γυρεύει εσύ ένα κοριτσάκι 21 χρονών, μία survivor, μία επιζώσα, μία γυναίκα που έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον bullying που έχει δεχθεί στο σχολείο και τόσα άλλα προβλήματα, μου έχει στείλει και άλλα mail και ξέρω και τα άλλα θέματα, τα τραύματα που είχε δεχθεί. Τι γυρεύει εσύ με αυτόν τον άνθρωπο, 20 χρόνια μεγαλύτερό σου, ο οποίο υποθέτω ότι δεν δουλεύει κιόλα, αφού κοιμόταν τόσε ώρε και η μάνα του είχε χρόνο να σου λέει τα καλά του. Και να δούλευε πάλι, δεν σημαίνει κάτι αυτό, λοιπόν, τι γυρεύει εσύ με αυτόν τον άνθρωπο που ζει σε αυτή την αρρωστημένη συναισθηματικά αιμομηχτική σχέση με τη μάνα του. Δεν ξέρουμε αν είναι και σωματικά αιμομηχτική. Σίγουρα είναι συναισθηματικά αιμομηχτική. Συναισθηματική εμομιξία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένα γονιό έχει σχέση συναισθηματική με το παιδί του πιο στενή από ό,τι ορίζει ο ρόλος η σχέση γονιού παιδιού. Για έναν άντρα στα 41 και τη μάνα του, η φυσιολογική συναισθηματική σχέση είναι ο άντρα να μένει μόνο του, εάν είναι ελεύθερο να μένει μόνο του, αν έχει σχέση να μένει με τη φίλη του ή με το φίλο του, αν έχει γάμο να μένει με, την άντρα, με το, γυναίκα του ή με τον άντρα του και να επισκέπτεται τη μάνα του, αρέα και πού. Και να παίρνει και κανένα τηλέφωνο, να λένε τα νέα του. Όχι να συζεί με τη μάνα του και να πέφτει και να κοιμάται και στο ίδιο κρεβάτι με τη μάνα του και να είναι κόμμα με τη μάνα του και να τα βάζουν μαζί σου και οι δύο να βγάζουν τα αποθυμένα του πάνω σου. Προφανώς σε ζηλεύουν. Γιατί, γιατί σε καλό γιατί σε νέα. Ε, αυτός Αυτό είναι 41, πόσο είναι, η μάνα του δεν θα είναι τουλάχιστον 61. Είσαι στην αρχή της ζωής σου, είσαι καλόκαρδο κορίτσι, σε παρακαλώ κορί μου, σηκώ άμεσα, άμεσα. Σηκωφίγε από τη σχέση άμεσα. Πάρα πολύ καλά έκανε και έφυγε από το σπίτι του. Θέλω να φύγει και από τη σχέση. Και θέλω να σε παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνει ψυχοθεραπεία, κορί. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει τα τραύματα που έχει δεχθεί στη ζωή σου. Ήταν τεράστιο, τεράστιο, πολύ σοβαρό τραύμα το να είσαι χωρί ακοή μέχρι τα 10 σου χρόνια μέχρι να κάνει την επέμβαση. Τεράστιο, πολύ μεγάλο τραύμα να μεγαλώσει σε μια τόσο προβληματική οικογένεια. Και το, το, το τεράστιο και το τραύμα του μπούλινγκ και της βίας που έχεις δεχθεί στην εφηβεία μεγαλώνοντας μπορεί τώρα στα 21 σου να είσαι ταλαιπωρημένη, να είσαι αποκαμωμένη από τη ζωή και να νιώθεις ότι δεν σου αξίζουν πολλά πράγματα γιατί έχεις μαθησιακές δυσκολίες ή γιατί έχεις δυσλεξία. Εγώ δυσλεξία δεν έχω παρατηρήσει, η γραφή σου είναι ορθότατη. Μαθησιακές δυσκολίες δεν το αφήσεις, τον μπορεί να έχεις να νιώθεις αποκαμωμένη, να νιώθεις ότι δεν αξίζεις την αγάπη, ότι δεν αξίζεις να έχεις υγιείς σχέσεις στη ζωή σου και να συμβιβάζεσαι με έναν άνδρα τόσα χρόνια μεγαλύτερό σου και τόσο προβληματικό. Και να με ρωτάς εμένα πώς θα του πεις αυτού νου με ωραίο τρόπο να δίνει και σε σένα προσοχή και να μην δίνει μόνο στη μάνα του. Κόρη μου δεν υπάρχει περίπτωση να διορθώσεις εσύ τον προβληματικό. Ένας άνδρας σε αυτή την ηλικία που έχει αυτή την συμπεριφορά και αυτή τη στάση ζωή, είναι προβληματικότατο. Διαταραγμένο, αδιάγνωστο. Δεν μπορεί ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε καμία άλλη γυναίκα που θα κάνει σχέση μαζί του να το θεραπεύσει. Όχι. Προσπαθώντα να γιατρέψει ή να εξηγειάνει έναν τέτοιον άντρα, το μόνο που θα καταφέρει είναι να ταλαιπωρηθεί εσύ πάρα πολύ, να πέσει ακόμη κι άλλο η αυτοκτήμησή σου και να νιώθει ότι φταίει εσύ για όλα τα στραβά για όλα τα ανάποδα, για όλα τα προβληματικά τα οποία προϋπήρχαν στη ζωή του πρωτού μπει εσύ. Τον γνώρισε στα 39 του και κοιμόταν με τη μάνα του και ζούσε στο ίδιο σπίτι και λειτουργούσε όπως λειτουργούσε. Δεν εσύ για το πώς λειτουργεί και συμπεριφέρεται, ούτε μπορείς εσύ να το γιατρέψεις. Θέλω να διαβάσει το βιβλίο τη Ρόπιν Νόργουτ Γυναίκε Παγαπούν Πολύ. Είναι το βιβλίο που διαβάζουν και κάθε Δευτέρα στην κοινότητα, σε όσου βρίσκονται στη συμμετοχή. Υπάρχει όμω και σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο, το αγοράσει κάποιο. Αν κάποιο ενδιαφέρεται στα σχόλια να με ρωτήσει, να βάλω το link για το πώ μπορεί να αγοράσει το βιβλίο. Και επίση, αν κάποιο θέλει να συμμετέχει στη συμμετοχή, στην περιγραφή κάθε βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμο για να μπει κάποιο στη συμμετοχή, όπου θα έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο που διαβάζω το βιβλίο Γυναίκε Παγαπούν Πολύ, καθώ και τα δύο προηγούμενα βιβλία που έχω διαβάσει τα δικά μου, την Ανατομία μια γυναίκα. Και, το... και οι άνδρε έχουν ψυχή. Θέλω να διαβάσει εκείνο το βιβλίο, γιατί είσαι όντω μια γυναίκα που αγαπά πολύ. Είσαι θυσμένη στον πόνο. Έχει μάθει να συνδέεσαι με προβληματικού ανθρώπου, σε προβληματικέ σχέσει, με προβληματικέ καταστάσει και να παίρνει την ευθύνη πάνω σου να νιώθει ότι φταίει εσύ ή ότι μπορεί εσύ να διορθώσει μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορεί να την διορθώσει. Και ούτε ξέρω αν διορθώνεται. Και ούτε και με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Α κοιμάται με τη μάνα του, α κάνει ό,τι θέλει με τη μάνα του, να μείνουν εκεί με τη μάνα του, να χαίρονται ο ένα στον άλλο. Πραγματικά, η μία το γιο τη, ο άλλη τη μάνα του. Τι να πω, να σχολιάσω α, το κυκλοφορεί γυμνή με το βρακί μπροστά στη γιο της που είναι σε αυτή την ηλικία και μπροστά στη με, με, κοπέλα του. Τι να πω. Δεν είμαι εναντίον του να είμαστε εξοικειωμένοι με το σώμα μας και δεν θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα αν ένα παιδί είναι μικρό να δει τη μαμά του για παράδειγμα χωρίς το σουτιέ, αφού λίγο, λίγα χρόνια πριν θύλαζε από το στήθος της μαμάς του, αλλά σε αυτή την ηλικία που η μαμά υποθέτω θα είναι 60 και ο γιος είναι 40, μπορεί να είναι πέρα και 70 η μάνα, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ κατάσταση. Τι τη... γυμνισμό ο οποίο δεν ταιριάζει στην κουλτούρα μα. Τώρα, αν ήταν στην κουλτούρα μα, αν ήταν στην ελληνική κουλτούρα, στην ελληνική οικογένεια, την παραδοσιακή, αν ήταν στην κουλτούρα ο γυμνισμό, να το καταλάβω. Αλλά δεν είναι στην κουλτούρα μα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το, χι, το λιγότερο είναι αυτό το κυκλοφορούσε με τον βράκι. Εντάξει. Προφανώ σε, σε ζήλευε και για την εμφάνισή σου και προσπαθούσε να σε συναγωνιστεί. Μπορεί να ήθελε να δείξει η γυναίκα το χειρό ότι το χειρό σώμα. Δεν ξέρω. Μπορεί να νόμιζε ότι μπορεί στην ηλικία τη να είναι καλύτερη από σε αυτή την ηλικία. Φύγε μακριά, είναι προβληματικέ οι καταστάσει. ειδιπόδιο σύμπλεγμα στα χειρότερα του. Το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Είναι ένα όρο τη ψυχανάλυσης ο οποίο χρησιμοποιείται και στη ψυχοθεραπεία και στη ψυχολογία και αναφέρεται στην καθήλωση που έχει ένα άντρα, ενώ είναι ενήλικας στο να νιώθει πλατωνικά ερωτευμένο με τη μάνα του. Και να μην μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί με καμία γυναίκα, σαν να είναι ζευγάρι. Αυτή είναι η πρώτη και σημαντική γι' αυτό. Εσύ είσαι απλώ εκεί για να εξυπηρετήσει τι σε του ανάγκε. Γιατί το πιο πιθανόν να είναι μόνο συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση του. Άρα, ω άνδρα έχει σεξουαλικέ ανάγκε. Α έχω και μία κοπέλα να, να εκτονώνω τι σεξουαλικέ μου ανάγκε και να εκτονώνω και τα νεύρα μου, να εκτονώνω και το θύμα μου, να την μειώνω, να την κάνει να νιώθει άσχημα για να νιώσω εγώ καλύτερα. Ε, δεν πα να κοιμηθεί με τη μάνα σου και να μα αφήσει ήσυχου. Άντε, τσαο, μπάι, μακριά από προβληματικού και προβληματικέ. Μακριά, α? μακριά.